Μέσα στη ρακέτα ο Ντόζετ, αυτός που θα επαναφέρει για τον Χιούς, έξω για τον Σιμς. Μοκόγκο για τον Ντόζετ που βγήκε από τα σκρίνη σου τριών πόντων, εύστοχος. Ο Ντόζετ, ο οποίος δίνει προβάδισμα στο ΑΠΟΕΛ 3-2, 8 και 37 πριν από τη λήξη του παιχνιδιού, παίκτος του ΑΠΟΕΛ. Στον Ντόζετ, περί την τελική γραμμή, Μοκόγκο σου τριών πόντων, εύστοχος και σε αυτό. 35. Ο Σιμς στον Σάλιβαν. Τώρα στον Ντόζετ που βρίσκει τον διάδρομο, καλάθι για το ΑΠΟΕΛ. 39-35 από τον Ντόζετ. Από τον Γκρέι ο Σιμς, στον Μοκόγκο, από την επαναφορά, στον Ντόζετ. Στέκεται σουτάρι, εύστοχος. 53-44, διαφορά στους 9. Ντόζετ, δε μέτρα, άστοχο, χιθ στο αμυντικό rebound. Στον Χιούς. Στον Σάλιβαν, ο οποίος από την ώρα νομίζω που έχει μπει στο παιχνίδι, δεν έχει εκεί. Ο χιθ. Στον Σιμς χαμηλά, στον Ντόζετ για τρεις ποντούς, εύστοχος. 56-46, διαφορά και πάλι στους 10, σε διψήφιο αριθμό. Τώρα για τον Ντόζετ με τον Ζανβενί. Εκπληκτική πάσα στον Χιούς, το έχασε όμως το καλάθι. Του Κυπριακού μπάσκετ στην Ευρώπη, ενώ εδώ από ΕΛ φτάνει στο 6-0. Με τον Ντόζετ συνεχίζει το καλό ξεκίνημα. Η ΑΕΛ έχουν φέρει και δύο λάθη και δεν δείχνει μέχρι στιγμής να πατάει αέρα στο γήπεδο. Έκαναν άλλο ένα λάθος οι Γάλλοι προηγουμένως. Και είναι νούμερο 6 στη διοργάνωση, πρώτος για τον ΑΠΟΕΛ στις ασίστ. Είναι αυτός ο παίκτης που έδωσε τώρα την ασίστ και την αξιοποιεί. Ο Ντόζετ, ο Γουάκιν Κέλι, θεωρηθεί ότι δεν παίρνει χρόνο. Και είναι δεύτερος rebounder του ΑΠΟΕΛ με 7,3 ανά αγώνα. Για να δούμε εδώ, άλλο ένα ελεύθερο τρίποντο από τον Μίλαν Ντόζετ. Ευκαιρία να περιορίσουν λίγο τις δεύτερες προσπάθειες με τα επιθετικά rebound των Γάλλων και να ελέγξουν και λίγο καλύτερα τον ρυθμό. Φοβερή φάση από τον Μίλαν Ντόζετ, κάρφωμα από τον Κροάτι. 47-40 θα κάνει. Πώς οι διαιτητές δικαιώνουν εμάς. Χιθ. Καλές τρίπλες από τον Χιθ. Ελευθέρωσε τον Ντόζετ. Να ο Ντόζετ, 59-55. Και εκνευρισμένος και πάλι ο κύριος Σαρ. Πολύ καλή αμήνα. Για να δούμε αν βγει ο ευνηδιασμός με τον Χιθ και τον Ντόζετ. Πανομοιότυπη φάση με μια προηγούμενη. Βεβαίως ο ίδιος απόψε κάνει πολύ, πολύ σπουδαία πράγματα εδώ. Χιμίκ πέραν από το 15 που είμαστε συνηθισμένοι. Ο Αποέλ Μάριε, ο οποίος φαίνεται ότι μπορεί και πρέπει να τρέξει στον... Για το Αποέλ, άλλο ένα καλό, άλλη μια καλή εξέλιξη. Από το επόμενο, οι παίχτες του Στυλιανίδη θα πηγαίνουν στη γραμμή. Ο Ντόζετ με το ταμπλό. Βάλει κυριολεκτικά την ομάδα του Αποέλ σε πολλά δύσκολα παιχνίδια. Ειδικά σε παιχνίδια με τον Κεραυνό που το θυμούμε. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει το ύψος να σταθεί καλά μέσα στη ρακέτα, αλλά είναι πολύ ευέλικτος και πολύ καλός στο περιφερειακό σου, ειδικά από τα 5 μέτρα. Βγήκε από τα σκρίνη ο Αναστασιάδης. Την μπάλα τώρα μέσα στο Ραντόγεβιτς. Εξαιρετική συνεργασία, Ραντόγεβιτς Ντόζετ. Απλώς έδωσε οδηγίες εκδήλωση επιθέσεων. Δεν έχει αλλάξει κάποια πράγματα. 7 στα 17 ο Αποέλ. Κέλι. Χιθ. Ντόζετ. Jump shoot από τον Ντόζετ μέσα. 71-65. Ο Ντόζετ στους 33 πόντους παρακαλώ. Ο φίλο Μάριε. Πόιντελ. Πολύ καλή άμυνα από τον Χιθ που βγάζει και με ευνηδιασμό. Ντόζετ. 61-55, ο ΑΠΟΕΛ στην 6, ξεκινάει πάρα πολύ καλά και βλέπετε, ακούτε μάλλον τους οπαδούς του πώς αντιδρούν απέναντί μας από πολύ καλό αυτό ξεκίνημα. Με 5 συνεχόμενους πόντους του Ντόζετ, οι οποίοι πολύ πιθανόν να γίνουν και 6, ο Ντόζετ έχει φτάσει κυρίες και κύριοι στους 28 πόντους με εκπληκτικά ποσοστά στα τρίποντα. Με πολύ καλά ποσοστά στις βολές και στα σούτ 2 πόντων, οδηγεί... Φέρε απάντηση για τον Χρήστο Στυλιανίου, πέρασε τον Αναστασιάδη. Εδώ
πολύ εύκολο λάθος από τους Γάλλους με τον Μεντίο από έλεγχη ξαναπάρει ένα καλό προβάδισμα 4 πόντων. Καλό με τα δεδομένα του παιχνιδιού πάντα. Και έχει την δυνατότητα να το αξίσει. Μιλώντας προηγουμένως για κόσμο, να πούμε ότι απέναντι μας υπάρχουν 5-6 άτομα. Υπάρχει και ένα κασκόλ της γαλλικής ομάδας. Εδώ δώσε τα στοχή, αλλά παίρνει ο ίδιος το rebound και παίρνει και το φάουλ. Την ώρα που επιστρατεύει ξανά τον Χόιρτερ, τον κύριο Σάρνε Πέτρο. Μιλήσαμε για τον Ντόζετ και συμφωνώ και ο Αξάνο, αλλά δεν το θεωρώ θετικό ότι σκοράρει μόνο τον Ντόζετ. Τουλάχιστον στην πορεία του αγώνα θεωρώ ότι δεν θα μπορεί να βγάλει αυτό το ρυθμό σκοράροντας. Πρέπει να βοηθήσουν κι άλλοι. Σίγουρα να συμφωνήσω και εγώ με τη σειρά μου σε αυτό που λέει ο Πέτρος. Απλώς από τα 7 μέτρα στοχή, τον πίεσε όσο χρειαζόταν ο Χιθ. Ο Ντόζετ, κοιτάξτε τι ωραία, θα πάρει τα βήματα. Βρίσκει κάθε τρόπο αυτός ο παίκτης να σκοράρει. Το λέμε και το ξαναλέμε, είναι ένας εκπληκτικός καλαδοσφαιριστής. Κοιτάξτε ξανά πόσο ωραία πατάει. Το πάτημα είναι όλη η ιστορία σε αυτό το καλάθι. Και πόσο ωραία σκοράρει. Ανδρέα, έχεις παίξει μπάσκετ. Πώς αντιμετωπίζεται αυτός ο παίκτης? Μιλήσαμε πριν για τα καλάθια, είδαμε τα νούμερα του. Όταν είσαι αμυντικός, πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις με όλα αυτά που κάνει? Σε τέτοιες συνθήκες, Μάριε, επιστρατεύεται συνήθως ο Μακκόλεϊ. Τον ανάγκασε σε επιθετικό φάουλ. Για να δούμε, ο Ντόζετ έχει ελεύθερο σουτ. Ο Κροάτης, ένας πραγματικά σπουδαίος καλαδοσφαιριστής, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Ο Αντόρπε που μάζεψε το αμυντικό rebound και προσπαθεί το απόλυτο να τρέξει με τον Μοκόγκο. Για τον Ντόζετ στη γωνία σου, τριών πόντων εύστοχος. 73-64, διαφορά στους 9, 5 και 5 πριν από τη λήξη του παιχνιδιού.